companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. Ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri, kışı nasıl geçireceğiz diyorlar. Ne kadar soğuk kış olacak? Θα υπάρξουν κλίμακες, ώστε όσο πιο χαμηλή κατανάλωση έχει κάποιος, έχει μεγαλύτερη επιδότηση. Θα υπάρξει ενίσχυση και στο κομμάτι του φυσικού αερίου, το οποίο κομμάτι του φυσικού αερίου οι τιμές έχουν ξεφύγει. Μιλάμε για αυξήσεις 10 και 12 φορές πάνω, που θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους η βοήθεια για την ηλεκτρική ενέργεια. Anma günü olarak kabul edilmiştir. Yunanistan'ın tarihi çarpıtarak hakikati gizlemeye çalışması güneşin balçıkla sıvanmasına benzemektedir. Yok hemen geleceğim, yok bir sabah gelirim. Rahmetli Ecevit ne dedim? Asker gitti, çıkarmayı yaptı, başbakanlığın kapısına geldi. Ordumuz şu anda Kıbrıs'tadır dedi. Bitti. Θα συνεχίζουμε, όπως πιστεύω και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, να θωρακίζουμε τη χώρα μας και να χτίζουμε ισχυρές και νέες σημασίες. Ένας επιθετικός αναθεωρητισμός για τα γεγονότα της εποχής από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου που επιδιώκει την αποσταθεροποίηση στην περιοχή μας. Αυτή η παράταξη, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος, έφερε στην κοινοβουλευτική μας παράδοση δικαίωμα να μπορείτε να κάνετε κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής. Κανένα Predator δεν πήγε μόνο του στο κινητό ή από τρίτους άσχετους και άγνωστους. Από σας πήγε. Είμαι ερμηνεύτρια. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευτυχής που ασχολούμαι με τους μεγάλους τους συγγραφείς. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Αν όμως άφηνα ακίδευτο τον αδερφό μου, γι' αυτό ναι, θα λυπόμουν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά βέβαια. Έτσι, λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή, ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή μιλάει στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ζητά ισχυρή εντολή με την πρώτη εμφάνιση του κύριου Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, εδώ μεταξύ, στέλνει πάλι χειρό μήνυμα για τα ηλίκια γιόκς στον Ερντογάν, στα εγγένεια στο Μουσείο Μπενάκη αυτή τη στιγμή. Ο Τσαβούσογλου πριν από λίγο είπε, εμείς αποφασίζουμε πού και πότε θα πάμε. Και πού θα πάμε. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον κύριο Πιτσιόρλα που λέει: παιδιά, μην ανησυχείτε. Εγώ θα πάω στη δικαιοσύνη για αυτά που είπε ο Ρουμπάτης, ότι ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι το παρακολουθούσε με επίσημο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το ήξερε και ο κύριο Τσίπρας, αν είναι δυνατόν. Βεβαίως. Ο κύριο Τσίπρας το ήξερε. Ναι. Και δύο μήνες τώρα στη Βουλή τι κάνει. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά σήμερα. Λέμε καλησπέρα όμως, γιατί θα τα πούμε όλα με τη βοήθεια του Γιάννη Παπαγιάννη. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα και στο Σπύρο. Καλησπέρα. Να πούμε χρόνια πολλά, έτσι, σήμερα του Σταυρού, μεγάλη γιορτή. Μεγάλη. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Σωστά. Χρόνια πολλά και σε μένα που έχω γενέθλια σήμερα. Α! Εντάξει. Αυτό το ξέραμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, παιδιά. Υγεία και προκοπή. Βέβαια, ό,τι άλλο επιθυμείς εσύ, την τούρτα Τάσο. Πρέπει, λάθος, έπρεπε να το είχαμε προβλέψει, να πούμε και το τραγουδάκι και τα πάντα. Λοιπόν, όχι, τότε δεν έχει νόημα, εγώ σας το είπα, εγώ σας έκανα. Δεν θα βάζαμε κεράκια πάνω, Γιάννη, μόνο το τραγουδάκι μόνο θα λέγαμε. Μόνο το τραγούδι θα λέγαμε, ναι. Παιδιά, δεν κρύβω εγώ τα χρόνια μου, γεννήθηκα το 1970, μια χαρά, νιώθω νέος, προχωράνε τα χρόνια, να είμαστε καλά με υγεία, τα χρόνια που ζούμε, να τα ζούμε ωραία, ευτυχισμένα. Με τις οικογένειές μας, χωρίς προβλήματα, αυτό είναι το σημαντικότερο, έτσι είναι. Ναι. Και το κλασικό δεν σου φαίνεται, Γιάννη, αλλά πάμε στα πάντα. Ναι, πάμε παρακάτω τώρα. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την πρόλαβες και την είπες, Σοφία. Ναι. Ενώ όλα ξεκίνησαν από τις καταγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη, τα γνωστά που είπε, κατήγγειλε και πήγε και ο κύριος Τσίπρας από πίσω να κερδίσει κάτι στη δημοσιότητα από αυτή την ιστορία. Πριν από λίγο, δηλαδή πριν από περίπου 3-4 ώρες, στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ρουμπάτης, πρώην συναδελφός μας, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, αφού είχε ορκιστεί,
ότι παρακολουθούσε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Πιτσιόρλα, υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και όλα αυτά τα ήξερε ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ τώρα αναρωτιόμαστε τελικά ποιος παρακολουθούσε ποιον. Και εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί είχα πει μπάλα. Και πώς νόμιμη είναι η διαδικασία, εντάξει. Και είναι και νόμιμη η επισύνδεση. Ο κύριος Πιτσιόρλας πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του κυρίου Ρουμπάτη, ακριβώς, του πρώην υπουργού, δηλαδή του πρώην διοικητή, δηλαδή της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ, και μετά τις αποκαλύψεις οι οποίες είδαν το φως δημοσιότητας, θα καταθέσει και μηνύσεις κατά αγνώστων. Και ως όσον εαυτόν σωθεί το. Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους πίστευαν ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται μόνο επί Μητσοτάκη και επί Νέας Δημοκρατίας. Όποιος το πίστευε αυτό, δεν ξέρω πόσα κιλά κουτόχορτο τρώει, αλλά εν πάση περιπτώσει ας γυρίσει από το άλλο πλευρό για να κοιμηθεί, να συνεχίσει τον ύπνο του. Καλά. Αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο όμως, ότι όλοι βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο. Για να το λέμε, ναι, για το πολιτεύμα και γενικότερα για την κοινωνία μας και την αίσθηση που θα έχουν όλοι, δηλαδή, ότι κάποιος μας παρακολουθεί κάτω από ποιες συνθήκες. Ναι. Όμως, Γιάννη, είναι μια μεγάλη ήττα για τον κύριο Τσίπρα. Ναι, για όλα αυτά που έλεγε δύο μήνες πριν. Ναι, ακόμα και σήμερα. Διότι αλλιώς ξεκίνησε η υπόθεση, το παρουσίαζε το τη Νέα Δημοκρατία ως την επάρατη δεξιά που παρακολουθεί όλους τους πολιτικούς αντιπάλους της. Καθεστώς. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Τσίπρας, ή μάλλον επί Τσίπρα, παρακολουθούσε η κυβέρνησή του όχι τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τους ίδιους υπουργούς της κυβέρνησης. Φανταστείτε τι γινόταν με τους πολιτικούς αντιπάλους την πενταετία. Μισό λεπτό. Όχι επί Τσίπρα. Ο κύριος Ρουμπάτης είπε το ήξερε ο Τσίπρας. Όχι δηλαδή τον το επιτελείο του. Τον είχαν ενημερώσει. Και εγώ να ρωτήσω κάτι. Η ΥΠ τώρα είχε περάσει, λέει, στο Μέγαρο Μαξίμου. Επί Τσίπρα ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου η ΥΠ. Όχι. Διπλό χτύπημα. Μα γι' αυτό σα λέω, παιδιά, εδώ γίνεται. Καλά, υπήρχε άρα ο Τσίπρας δεν είχε δηλαδή, διπλό χτύπημα. Δεν λειτουργούσε η ΕΥΠ και δεν παρακολουθούσε. Και γιατί Γιάννη, ουσιαστικά ο Μητσοτάκης σου λέει: εμένα ήταν η παρμοδιότητά μου, ξέχασαν όμως να με ενημερώσουν. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, είπε ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν ήταν το λάθος. Αυτό. Δηλαδή, αυτό και γι' αυτό έγινε και η απομάκρυνση των δύο προσώπων. Η κυβέρνηση δεν ήταν ευθύνη του Μαξίμου. Δεν ήταν το ίδιο. Πάντως παίρνει άλλη τροπή η υπόθεση από αυτή που αρχικώς είχε ξεκινήσει να παίρνει μετά την καταγγελία του κ. Ανδρουλάκη. Γι' αυτό σας έλεγα ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να βρεθεί άκρη, αλλά θα μπλέξει άσχημα και ο Τσίπρας με την στάση την οποία κρατάει, ενδεχομένως να μπλέξει ο κ. Ανδρουλάκης. Αν δεν μπλέξει ο κ. Ανδρουλάκης, είναι γιατί πάνε πάρα πολλά χρόνια από την περίοδο που κυβερνούσε τον τόπο το ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη, η πρόσφατη όμως περίοδος του κ. Ανδρουλάκης. Τσίπρας και Ανδρουλάκης δεν έχουν την κοινή γραμμή στο θέμα των παρακολουθήσεων. Ναι. Ναι, το ακριβώς. Είδαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το είδαμε στην Εξεταστική Επιτροπή, το είδαμε ακόμα και σήμερα που ήρθε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου όσον αφορά το πλαίσιο αλλαγής στην ΕΥΠ. Αυτό που ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, και όχι το ΠΑΣΟΚ, ούτε και το ΣΥΡΙΖΑ. Και απορεί κάποιος, εφόσον δεν είπαμε να αλλάξουμε το πλαίσιο, λέγαμε ότι το προηγούμενο είναι λάθος. Να υπάρξει διαφάνεια, τέλος πάντων, όσο μπορεί να υπάρξει διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας. Το θέμα είναι από όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και δημοσιεύονται δεξιά και αριστερά. Τι εισπράττει ο πολίτης? Γιατί εγώ επιμένω να λέω ότι από όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, τίποτα. Στον πολίτη δεν καίγεται καρφί. Έχει άλλα προβλήματα να εκτιμήσει. Μα και βέβαια έχει άλλα προβλήματα. Είναι το ρεύμα, θέμα, την ακρίβεια, την καθημερινότητά του. Ίσα-ίσα, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, την ποιότητα ζωής. Ναι, ίσα-ίσα που σήμερα ειδικά, μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, έτσι, για την παρακολούθηση του κυρίου Πιτσιόρλα, έχει σημασία και το όνομα. Ποιον παρακολουθούσαν? Τον Πιτσιόρλα. Έτσι. Ποιον, τον Πιτσιόρλα. Στενό συνεργάτη. Έτσι, και ιδεολογικό συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα και πριν τις εκλογές του 2015. Τέλος πάντων, ξέρεις τι θα πει? Έλα, μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έχω άλλα προβλήματα. Έχω το ηλεκτρικό ρεύμα, έχω την ακρίβεια. Άσου να φαγώνω. Ναι, αυτό θα πει εγώ. Εμένα, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι αυτή η ανακοίνωση του κυρίου Πιτσιόρλα έχει βγει εδώ και μισή ώρα και δεν έχει βγει ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας προσωπικά ο ίδιος. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ το γραφείο τύπου. Κάποια ανώνυμη ανακοίνωση και να πει: διαψεύδω όλα όσα λέει και καταγγέλει ο κύριος Ρουμπάτης είναι ψέματα. Εγώ δεν ενημερώθηκα ποτέ. Και προφανώς δεν πρόκειται να βγει ανακοίνωση, γιατί αν βγει ανακοίνωση, ο άλλος έχει στοιχεία και θα τον διαψεύσει. Απίθανα πράγματα. Ωραία, θα χρησιμοποιήσω ότι ήταν συγκεκριμένη υπόθεση. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε πάρα πολλά στοιχεία. Και το χειρότερο είναι ότι στην εξεταστική δεν πρέπει να βγαίνουν διαρροές έξω. Ναι. Αλλά μόνοι τους με την κίνηση των πραγμάτων θα προκύψουν και νέα στοιχεία. Για να δούμε και ποια θα είναι και η τακτική ακόμα και του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται Θεσσαλονίκη. Ναι, μιλάει αυτή τη στιγμή στο Βελίδιο στη ΔΕΘ. Παρουσιάζει την είναι η σειρά του να ανέβει. Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έχω ενημερωθεί ότι έχει πει κάτι καινούριο μέχρι τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση
από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πάντως τι θα πει. Εντάξει, το πρόγραμμά του ουσιαστικά κινήθηκε στις γραμμές που είχε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Χριστοδουλάκης και η ομάδα του είχε δουλέψει το τελευταίο τρίμηνο πάνω στο πρόγραμμα που θα παρουσίαζε σήμερα. Και ουσιαστικά αναφέρθηκε στην παιδεία, όχι βέβαια με τόσο άκομψο τρόπο στην πανεπιστημιακή αστυνομία, για να τα λέμε όλα. Αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ΔΕΗ και λίγο κρατικοποιημένη επίσης, παιδιά. Αλλά το κυριότερο είναι να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση. Για πάμε. Βεβαίως, έτσι είναι, ναι. Κάνει μια πατρίδα που δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε κανένα εξουσιολάγνο να την πληγώσει ξανά. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και να είστε σίγουροι. Είμαι πραγματικά περήφανος που δείχνετε σε κάθε μέρος της Ελλάδας την αγνή σας αγάπη και την πίστη σας στη νέα αυτή προσπάθεια. Και εδώ λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη σας δεσμεύομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ αυτή η παράταξη να ξαναγίνει. Το λιμάνι ασφάλειας και προοπτικής. Η πραγματική ασπίδα όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων πολιτών μας. Αυτών που έκαναν μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου μεγάλο το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, αυτή είναι η λαϊκή πατριωτική μας βάση και αυτούς καλώ σε αυτό το νέο αγώνα αναγέννησης για το λαό και την πατρίδα, γιατί αυτό ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Έστειλε και πολιτικό στίγμα. Συγγνώμη, Ανδρέας Παπανδρέου. Ανδρέας Παπανδρέου, δεν γίνεται να μην αναφερθεί στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτός ο Ανδρέας Παπανδρέου τρίζουν τα δεν γίνεται να μην αναφερθεί αρχηγός. Όλοι αναφέρονται στον Ανδρέα Παπανδρέου. Στον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα που είπε όμως για τους πολίτες λιμάνι και ασπίδα προστασίας. Ειδικά για τους μη προνομιούχους που λέγει ο Ανδρέας. Το λιμάνι και ασπίδα προστασίας, θέλω να σας θυμίσω ότι προεκλογικά το είχε χρησιμοποιήσει και ο κύριος Τσίπρας το 2012. Πράγματι. Το 12. Μα ο πρώτος διδάξας της στρατηγικής του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, μην το ξεχνάμε. Ακόμα και ο τρόπος που στέκεται, που μιλάει, μάλλον προς τον Ανδρέα Παπανδρέου μοιάζει παρά σε κάτι άλλο το οποίο είναι. Ειδικά ο Τσίπρας του 2014. Ειδικά ο Τσίπρας του 2014, όχι τόσο το 2014. Ίσως δεν έχει αναρρώσει κανονικά ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά φαινόταν και ιδρωμένος και φαινόταν και κουρασμένος και με προσπάθεια μπορούσε να αναρρώσει το. Έχει και το πρόβλημα με το πόδι, δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Έκανε την επέμβαση, την επαφή ρήξη μια ζώνη. Έχει θέματα ο κ. Ανδρουλάκης. Λοιπόν. Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, να δούμε ποια θα είναι και τα συμπεράσματα. Πάμε στο επόμενο θέμα, πάμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Τι ήταν αυτό που δημιουργήθηκε με τον κύριο Πέτσα? Και χθες και σήμερα, δηλαδή δύο θέματα παράλληλα. Όχι, ο κύριος Πέτσας, η γνώμη μου, καταθέτω τη γνώμη μου. Επιεικώς απαράδεκτος ο τρόπος που τοποθετήθηκε. Έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχει διαγραφεί. Τι λέει το ρεπορτάζ τώρα? Το ρεπορτάζ λέει ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα το σκεφτόταν ο Πρωθυπουργός. Και του τηλεφώνησε συνεργάτης του Πρωθυπουργού και του είπε: βγες με δημόσια δήλωση και μάζεψέ τα, κατάπιε τα, ζήτα συγγνώμη δημοσίως για να την γλιτώσεις. Και βγήκε και το είπε στην δική του, μερική του ανάρτηση στο Twitter, δεν ξέρω αν έχετε το βίντεο ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, πριν από λίγο ο κύριος Πέτσας τα γύρισε όλα, ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Για να δούμε τη συγγνώμη και μετά να δώσουμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Χθες έκανα μία ατυχή δήλωση. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στις υποθέσεις μου, κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι. Τους ζητώ συγγνώμη, όπως και από τους συναδέλφους μου στην κυβέρνηση, που κλήθηκαν να συζητούν αυτό το θέμα, αντί να προβάλλουν την επιτυχημένη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το τεράστιο κυβερνητικό έργο για τη στήριξη της κοινωνίας, ώστε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση ενωμένη. Πρέπει να σας πω ότι οι εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό, γιατί έχω ρεπορτάζ, ήταν όχι απλά διώξτον με κλωτσιές. Ξαφάνισέ τον από την κυβέρνηση. Ή εστάλη το μήνυμα λοιπόν σήμερα το απόγευμα στον κύριο Πέτσα και του είπαν ότι αν δεν ζητήσει δημοσίου συγγνώμη. Συγγνώμη όμως. Θα πει ζητάω συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και έγινε. Όμως, Γιάννη, του δώσανε και ένα 24. Έχει φύγει με χίλια. Ναι. Του είχαν δώσει όμως και ένα. Ουσιαστικά, του είχαν δώσει και ένα 24ωρο προθεσμία. Γιατί από χθες που έγινε η δήλωση, ο κύριος Πέτσας διαμαρτύρονταν και έλεγε ότι ξέρετε, είναι απόσπασμα. Είναι. Μα γι' αυτό επέμενα. Διαστρεβλώθηκαν τα λόγια μου. Όμως ήταν ξεκάθαρο. Του είπαν ότι δεν διαφέρει. Μα βέβαια ήταν ξεκάθαρο. Βγες και πες την, θα φύγεις. Και μετά το μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι αναγκάστηκε να πει όλα όσα είπε. Ναι, και μετά το μεσημέρι ουσιαστικά του είπαν ευθέως ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Ότι αυτό δεν μαζευόταν. Μα δεν μαζευόταν.
Παιδιά, μπορείς. Είναι έξαλλη η βάση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Πέτσα. Σας το λέω δηλαδή από πληροφόρηση την οποία έχω. Ούτε να τον βλέπουν δεν θέλουν τον κύριο Πέτσα με αυτά τα οποία είπε. Γιατί αυτό το οποίο έφυγε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Τους ψηφοφόρους, τους πολίτες, όλων των πολιτικών αποχρώσεων, όλων των πολιτικών χώρων, των κομμάτων, έξαλλοι εστάλησαν τα μηνύματα από τηλέφωνα που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου και τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας και άρχισε να τα μαζεύει ο κύριος Πέτσας. Πάντως, πρόβλημα, δεν ξέρω, εσωτερικά δεν δημιουργείται και με την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, με τις δηλώσεις που κάνει, με τα μηνύματα που δίνει. Κυρία Κεφαλογιάννη και... θέλει να βγει πρώτη στην Αλφαθήνα, αλλά πρέπει να ψάξει ψήφους στο ΣΥΡΙΖΑ για να τους βρει. Γιατί έτσι όπως πάει, βγαίνει σε κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ ή σε φιλικά προσκύμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ και αφήνει διάφορες αιχμές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι και η κυρία Κεφαλογιάννη το ρεπορτάζ λέει ότι είναι πικραμένη που δεν έχει υπουργοποιηθεί. Δεν ξέρω αν θα έρθει η σειρά της. Ναι, αλλά συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός δεν είναι. Αφήνει πάντως κάποιες αιχμές. Δεν το λέει ξεκάθαρα. Το υπονοεί. Έτσι, αφήνει κάποιες αιχμές. Εντάξει, ο Μαξίμου δεν είναι ιδιαίτερη σημασία, αλλά να ξέρετε ότι για όλους έρχεται η ώρα των εκλογών. Σε 9 μήνες από σήμερα οι πολίτες θα ψηφίσουν. Και η Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση και βουλευτές. Εκεί λοιπόν θα κρυθούν όλοι. Ναι. Ακριβώς. Αλλά είχε προηγηθεί και η εκδήλωση στην Κρήτη. Βεβαίως. Έτσι. Έτσι. Προς τιμήν του έμνης του Κεφαλογιάννη, που την είχε οργανώσει η Όλγα Κεφαλογιάννη. Και κλείθηκε η Κοκαραμαλής και κάνει τις περιβόητες δηλώσεις. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων. Υπάρχει πράγμα. Και οι εμφανίσεις που κάνει και λέει αυτά που λέει. Απλώς δεν τραβάει τόσο το σκηνή, λέει κάτι και το μαζεύει, το λέει πολύ προσεκτικά και περισσότερο η ερμηνεία των σιριζαϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι αυτή η οποία την εκθέτει προς το εσωκομματικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Και λιγότερο αυτά που είπε. Δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο και ένα κύμα εντυπώσεων. Έτσι, γιατί ουσιαστικά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν θα γίνει και ένα σχηματισμό. Δηλαδή να αναζητά τώρα βούλιο δεν υπάρχει. Άρα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών αυτό που θα δώσει και θα καθορίσει τα πάντα. Σήμερα επίσης είχαμε συνάντηση Μητσοτάκης Ιερώνημος. Και πολύ εδώ τέθηκε και, τέθηκε και ένα μεγάλο θέμα, η περιουσία της Εκκλησίας. Ξεκίνησε η συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ. Με την έκταση στο σχιστό, έτσι. Ναι, είναι γνωστό ότι οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο, διατηρούν εξαιρετικά καλές προσωπικές, όχι απλά θεσμικές σχέσεις. Είμαι συνθέσεις να γνωρίζω ότι είπαν πως θα τα πούν τις επόμενες εβδομάδες, κατά πάσα πιθανότητα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Υπάρχουν και αρκετά ανοιχτά θέματα στην Εκκλησία που πρέπει να συζητηθούν, θέματα που αφορούν και τα θρησκευτικά για τη νέα σχολική χρονιά. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι αυτή η υπογραφή συμφωνίας Εκκλησίας στα ΙΠΕΔ, Σπύρο, εσύ που είσαι επί των οικονομικών, σπάει ένα μεγάλο ταμπού και μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, εδώ και χρόνια διακάως έψαχνε να βρει τρόπο η Εκκλησία να εκμεταλλευτεί την άκυνη την περιουσία της. Έτσι, είχαν γίνει και άλλες προσπάθειες, θυμάσαι με Στουρνάρα υπουργό, είχαν γίνει ανάλογες συμφωνίες και δεν έτρεξαν. Έτσι. Και η περιουσία. Μπράβο. Τώρα ξεκινάει με αφορμή την έκταση, τη γνωστή στο σχιστό, έτσι, που είναι μεγάλη έκταση. Καμία κυβέρνηση δεν αναλάμβανε το κόστος να φέρει το θέμα της Εκκλησίας στην εφαρμογή. Ποτέ. Σε πρακτικό επίπεδο. Ας μπουν οι ιδιώτες λοιπόν. Δηλαδή ήταν και οι αντιδράσεις έντονες από την Εκκλησία, αλλά και πολιτικά κανένας πρωθυπουργός ή υπουργός δεν έφεραν. Κάναν κάποιες προσυμφωνίες και μέναν εκεί, δεν πήγαιναν παρακάτω. Από το να μένει αναξιοποίητη η πολύ πλούσια ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας. Είτε αφορά ακίνητα, είτε αφορά οικόπεδα, είτε αφορά αγροτεμάχια, είναι 100 φορές προτιμότερο να μπουν ιδιώτες, σοβαροί, θεσμικοί επενδυτές, ξένα φαντς αλλά και Έλληνες, να αξιοποιήσουν την περιουσία, διότι πολύ απλά το 50% θα το παίρνει η Εκκλησία από εκεί που θα έπαιρνε 0% και το υπόλοιπο 50% θα το παίρνουν ιδιώτες. Και αν αξιοποιηθεί η Εκκλησία και τα αγροτεμάχια γίνουν οικόπεδα και τα οικόπεδα γίνουν ακίνητα, θα παίρνει και φόρους στο κράτος. Από τον ένφια και από το φόρο πολυτελείας. Έτσι λοιπόν όλοι θα είναι κερδισμένοι. Πολύ σωστή πρωτοβουλία. Η ουσία είναι ότι η αρχή έγινε με το σχιστό και το επόμενο που θα ακολουθήσει είναι το φιλέτο στη βουλιαγμένη. Αναφέρουμε και μία. Άλλο αναξιοποιητικό ακίνητο που κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Φου, μιλάμε για απίστευτη έκταση. Στην πιο ακριβή περιοχή όλη τη Ελλάδα. Ακριβώς. Ωραία, αυτό θα το πούμε. Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε ξανά σε αυτό το θέμα τις επόμενες εβδομάδες. Να πούμε όμως κάτι το οποίο βγήκε πριν από λίγο. Αναφορές μάλιστα για κτύπημα στη λιμοζίνα του Πούτιν. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κάνουν λόγο τα διεθνή μέσα. Το αυτοκίνητο, λέει, του Πούτιν δέχτηκε επίθεση σε μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας. Ένας δυνατός σκρότος ακούστηκε από το αριστερό μπροστινό τροχό της λιμουζίνας και πυκνός καπνός, λέει, φέρεται να βγει και από το όχημά του.
Το αυτοκίνητο οδηγήθηκε παρόλα αυτά σε ασφαλές μέρος και ο Πούτιν βγήκε σώος και γης. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες. Αυτά είπαμε ότι τα διεθνή μέσα δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Τώρα δεν ξέρω, προβοκάτσια είναι, πραγματικότητα είναι, παιχνίδια πρακτόρων είναι, πού να ξέρεις τώρα. Ναι, όχι, ναι. Μην ξεχνάς ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται και δημοσιεύματα από το διεθνή τύπο που αναφέρονται στην Ουκρανία, στο στρατό της Ρωσίας, στις υποχωρήσεις. Είναι και ότι υπάρχει αντίδραση και στο εσωτερικό της Ρωσίας, έτσι. Φαίνεται ότι έχει φάει αρκετούς στρατηγούς από τις τελευταίες ημέρες. Μέσα σε 10 μέρες έχει υποκεφαλίσει τους πάντες. Δεν ξέρω, ναι. Έχει, δηλαδή βγάζει τον ένα, βάζει τον άλλον, κρατάει, μπαίνει 10 μέρες, τον βγάζει, τον βάζει. Αλλά υπάρχει, καταγράφουν τουλάχιστον τα ξένα μαζικές ενημέρωσεις, με αφορμή την υποχώρηση στο κομμάτι του Χαρκόβου, ότι υπάρχει πλέον αντίδραση στο εσωτερικό της Ρωσίας, όχι μόνο από τους αντιφρονούντες, δηλαδή από αυτούς που είναι ενάντια στον Πούτιν, που είναι περιορισμένο τους άλλους λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Ρωσία, ακόμα και από στελέχη. Του κόμματος Πούτιν, να το πούμε έτσι. Πώς θα συντηρηθεί η Ρωσία σε ένα τέτοιο πόλεμο? Θα πρέπει να επιβιώνουν εκεί πέρα δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες. Θα πρέπει να τρώνε, να έχουν ρούχα. Θα πρέπει να έχουν καύσιμα όλα αυτά τα στρατιωτικά οχήματα. Πώς θα επιβιώσει η ρωσική οικονομία από αυτή την ιστορία? Δεν είναι ένας πόλεμος ο οποίος θα τελειώσει σε μία ή δύο εβδομάδες. Εδώ ήδη κρατάει 6 μήνες. Πάνω από 200 μέρες κρατάει. Είναι τα θέματα πιθανόν που θα συζητήσει και με τον πρόεδρο της Κίνας και με τον πρόεδρο της Τουρκίας την επόμενη φορά. Πες μου τώρα σε αυτό, γιατί αναφερόμαστε τώρα στην Τουρκία και εμένα το μυαλό μου πηγαίνει στα νησιά, στο Αιγαίο και στις απαιτήσεις. Ποιον θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία? Για περιφέρεια. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα στηρίξει, αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Να πούμε ότι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν απέχουν πάρα πολύ. Okay. Θα γίνουν τρεις μήνες μετά τις άλλες εκλογές. Τον Οκτώβριο του 2023 δηλαδή. Ναι. Αν όλα πάνε καλά, Ιούνιο του 2023, άντε Ιούλιο το αργότερο, αλλά μάλλον Μάιο ή Ιούνιο, θα έχουμε εθνικές εκλογές. Σκέφτεται πολύ σοβαρά και η Νέα Δημοκρατία να υποστηρίξει τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Στεφανή, τον κύριο Λυκυβιάδη Στεφανή, ο οποίος κατάγεται από περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εδώ τον βλέπουμε, μάχημος χρόνια στον στρατό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ιδιαίτερες συμπάθειες στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Να σας πω τώρα ότι η περιφερειάρχης είναι ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, ναι, ο οποίος προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είχε κατέβει απέναντι στην κυρία Χριστιάνα Καλογύρου, την πρώην περιφερειάρχησα, η οποία έχασε στο δεύτερο γύρο. Ναι. Ο κύριος Μουτζούρης υποστηρίχθηκε από τις άλλες δυνάμεις, κατέβηκε δηλαδή ως αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία θέλει με την πολιτική στήριξη και το κομματικό χρήσμα να επιστρέψει στην. Συστάξεις στη περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Θα είναι και άλλοι υποψήφοι εκεί. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Μαλέλη, του γνωστού διευθυντή ειδήσεων του ΜΕΚΑ. Μια πολύ δυνατή υποψηφιότητα θα είναι του στρατή Λιαρέλη, πρώην συναδέλφου και διευθυντή του Αντένα. Αλλά νομίζω ότι τα δύο φαβορεί είναι ο νυν περιφερειάρχης και ο κύριος Στεφανής, αν τελικά θέσει υποψηφιότητα και τον υποστηρίξει στα Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα υποστηριχθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κλειδώσει αυτό και θα ανακοινωθεί σε μερικές εβδομάδες. Δύσκολη περιφέρεια πάντως. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Δύσκολη, αλλά ο κύριος έχει δώσει, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, έχει δώσει πολλές εξετάσεις. Ναι, δηλαδή, και τις έχει περάσει. Έχει δημιουργήσει ήδη, έχει αφήσει καλύτερες εντυπώσεις όμως. Βεβαίως. Και η διαδρομή του στο Υπουργείο ήταν υποδειγματική, χωρίς πολλές φανφάρες. Από το Υπουργείο έφυγε από καραμπόλα. Ναι, στην ουσία. Ναι, ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση με εμάς, για παράδειγμα, που δεν ανήκει στη σφαίρα της καθημερινότητάς μας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι το μεταναστευτικό. Ναι, βέβαια. Το βασικό ζήτημα. Και στη Σάμο, και στη Μυτιλίνη, και στη Χίο. Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για τα τρία μεγάλα νησιά. Είναι καλά το πράγμα. Σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και ιδιαίτερα Αιγαίου. Το κλίμα. Δεν είδαμε σήμερα πόσες παραβιάσεις είχαμε. Ακριβώς. 100. 100, ναι. 100. Το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε σύνοδο στον ΟΗΕ, έχουμε σύνοδο στην Πράγα για τα εθνικά μας θέματα. Την τριμερή που ανέφερες πριν, άρα, που έχει σημασία αυτό. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολύ κρίσιμη η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει αυτός ο οποίος θα εκλεγεί να ξέρει καλά τα θέματα που αφορούν τα γεωπολιτικές ισορροπίες Ελλάδας-Τουρκίας και το μεταναστευτικό, βασικό το μεταναστευτικό. Λοιπόν, και έχουμε επίσης και ένα πρόσωπο το οποίο κόπηκε από τη λίστα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ήθελε ο κύριος Αντώναρος να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν αφήνουν παιδιά εσείς. Δεν έκατσε. Όσο προπαγάνδα και να κάνει κατά της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώναρος δεν θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Κόπηκε, λέει το ρεπορτάζ. Προσέξτε, θα τον ήθελε ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι οι ΣΥΡΙΖΑΙ σκληροί, οι οποίοι λένε, καλά, συγγνώμη, τον Αντώναρο θα κατεβάσεις και θα κοπούν κάποιοι δικοί μας.
Δεν είναι εύκολο. Είναι κλειστό κόμμα, κλειστό κλάμπο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι εύκολο να υποδεχθούν τέτοια στελέχη που έχουν άλλα χαρακτηριστικά στο κόμμα τους. Κόπηκε εντελώς από τις λίστες και θα φανεί. Θα ανακοινωθεί. Τόση προσπάθεια ο κύριος Αντώναρος στο τελευταίο διάστημα. Κάμα το παλεύει. Μεγάλο κάμα. Ειδικά μέσα μέσω του Twitter και το social media. Οι δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα τι λένε? Έχουν ξεκινήσει δύο δημοσκοπήσεις χθες και προχθές. Ναι. Δεν έχω εικόνα ακόμα τι λένε. Την Παρασκευή. Πάντως θυμάσαι ότι σας είχα πει πως οι υποκλοπές δεν θα ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό. Οι δύο δημοσκοπήσεις, Γιάννη, λένε ότι θα σταθούν κυρίως στη δεύτερη Κυριακή. Εφόσον ξεκαθαρίστηκε από τον Πρωθυπουργό ότι δεν θα έχουμε αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Ναι. Και εφόσον και θα πάμε με το σύστημα της απλής αναλογικής. Εκλογική αναμέτρηση. Ακριβώς. Ουσιαστικά και μάλιστα εστιάζουν, λέει, στη συμπεριφορά εκείνων που θέλουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Δηλαδή, ναι, τι θα ψηφίσει την πρώτη Κυριακή, τι θα ψηφίσει τη δεύτερη Κυριακή. Έτσι. Έτσι. Αυτό θα είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Ότι ο εκλογικός νόμος είναι τέτοιος τη δεύτερη Κυριακή, ναι, που δεν έχει σημασία η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Όχι. Σημασία έχει για να έχει αυτοδυναμία. Ναι. Το ποσοστό που θα πάρει το πρώτο κόμμα και επίσης το άθροισμα των ποσοστών που θα πάρουν τα κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής. Επαναλαμβάνω. Το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Όσο μεγαλύτερο είναι το άθροισμα αυτό, τόσο κατεβαίνει ο πύχης αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο. Πάντη, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει το ΣΥΡΙΖΑ με 20 μονάδες και να μην είναι αυτοδύναμη, μπράβο, μπορεί να τον κερδίσει και με μία μονάδα και να πάρει αυτοδυναμία. Ναι, το λέει, έχει καταλάβει ο κόσμος. Επειδή το ποσοστό των κομμάτων που είναι εκτός είναι. Πάντω λέει ότι είναι πάρα πολύ έντονο το μήνυμα που θα πάρει και η Κομουνδούρου, αλλά και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Λέει, στην πρώτη Κυριακή άνετα ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, στη δεύτερη Κυριακή... Τα πράγματα ζορίζουν. Όπως άνετα ψηφίζεις και πιο μικρά κόμματα, ναι, την πρώτη Κυριακή. Μετά θα δοθεί η μάχη, μετά θα αποφασιστεί ποιος θα είναι πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες. Ναι, λοιπόν, βέβαια, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, θα τα πούμε και την Παρασκευή αναλυτικά. Ούτως ή άλλως θα μαζέψουμε και την Παρασκευή, γιατί τις δύο επόμενες μέρες γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Καλά, Γιάννη, αλήθεια, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλό βράδυ, καλή, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγοντας βέβαια ότι στο κέντρο είχαμε και συλλαλητήριο στα προφίλια, ναι, και φοιτητές. Και επεισόδια. Για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ναι. Τα επεισόδια τώρα εντάξει. Είναι συνηθισμένη η κατάσταση. Πορεία είχαμε, για την πανεπιστημιακή αστυνομία είχαμε, φοιτητές είχαμε. Αντιδράσεις είχαμε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έγιναν λέει και κάποιες ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την Πανεπιστημίου. Στο κέντρο ήταν μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα και τα επεισόδια τα είχαμε. Μην ξεχνάτε όμως, κυρίες και κύριοι, το κολλάκι.